Η 115 πτέρυγα μάχη στη Σούδα, εφοδιασμένη με μαχητικά F-16 Block 52, βρίσκεται γεωγραφικά σε μια στρατηγική θέση με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, παρέχοντας ανεκτήμητες υπηρεσίες σε όλο το φάσμα αεροπορικών επιχειρήσεων. Η κάμερα της εκπομπής βρέθηκε στη βάση της Σούδας και κατέγραψε τον παλμό των επιχειρήσεων που διεξάγουν οι υπερασπιστές του νότιου τομέα. Με επιχειρήσεις που διεξάγονται καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και τομέα άμεσης ευθύνης ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, η 115 πτέρυγα μάχης είναι η πτέρυγα της πολεμικής αεροπορίας που συγκεντρώνει μια πανίσχυρη δύναμη κρούσης. Βρίσκεται στρατηγικά τοποθετημένη προκειμένου να προστατεύει αποτελεσματικά ολόκληρο το νότιο τομέα, ενώ χάρη στα μαχητικά που διαθέτει μπορεί να φτάσει σε μακρινές αποστάσεις υλοποιώντας αξιόπιστη και ιδιαίτερα αποτελεσματική προβολή ισχύως. Με δύο μοίρες μαχητικών F-16 Block 52, η 115 πτέρυγα μάχης είναι στρατηγικά τοποθετημένη για την υποστήριξη αεροπορικών επιχειρήσεων σε Νότιο Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Πρόσφατα, με τις ετοιμότητες να είναι ιδιαίτερα αυξημένες, οι χειριστές και τα μαχητικά της πτέρυγας ήταν έτοιμοι να εκτελέσουν επιχειρήσεις μέρα και νύχτα, ενώ πραγματοποιήθηκε αεροναυτική συνεργασία με μονάδες επιφανείας του πολεμικού ναυτικού και άλλων συμμαχικών χωρών. Ο κόσμος ήταν μπροστά σε οτιδήποτε συνέβαινε πριν από τις εξελίξεις και σύμφωνα με τις διαταγές των αρχηγείων. Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από την ειρήνη και από την ηρεμία βρεθήκαμε να είμαστε έτοιμοι για το οτιδήποτε, για αυτό που εκπαιδευόμαστε καθημερινά. Από τη βάση της Σούδας επιχειρούν δύο μοίρες με μαχητικά F-16 Block 52. Η 340 μοίρα Αλεπού είναι ικανή για διεξαγωγή αποστολών αέρος-αέρος με ειδικό ρόλο τη νυχτερινή κρούση και η 343 μοίρα Αστέρι με ειδικό ρόλο την καταστολή εχθρικής αεράμινας. Εμείς αυτό το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε και να κάνουμε είναι πλέον για μας ένα βίωμα το οποίο μας δημιουργεί την ανάγκη να εκπαιδευτούμε ακόμα περισσότερο. Η ΙΡΕΑ ήμασταν η κύρια μονάδα που σήκωσε το βάρος της όλης της προσπάθειας. Από άποψη επιχειρησιακή, ήμασταν έτοιμοι να εκτελέσουμε την αποστολή μας μέρα, νύχτα και με οποιαδήποτε καιρική συνθήκη θα λέγαμε. Το προσωπικό ήταν εδώ, η τεχνική μας ήταν εδώ. Το ηθικό ήταν υψηλό. Με χειριστές που βρίσκονται αδιαμφισβήτητα σε κορυφαίο επίπεδο επιχειρησιακής ικανότητας, ετοιμοπόλεμα μαχητικά αεροσκάφη και το κυριότερο, ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ηθικού και επίγνωση αποστολής από το σύνολο του προσωπικού που υποστηρίζει τις επιχειρήσεις των F-16 Block 52, η 115 πτέρυγα μάχης εγγυάται για την προστασία του εθνικού εναέριου χώρου αλλά και την ακύρωση οποιασδήποτε ενέργειας που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα.